Διαμαρτυρίας είπαμε για το θέμα των πετρελαίων χθες. Τώρα να καλησπέρισω εδώ, τον Ηλία Θημίου και την Λίλα Τάτσι. Ορίστε. Τσάτσι, μάλιστα, έχω ξεχάσει ένα σίγμα, συγγνώμη. Ωραία, συμβαίνει. το Facebook μας προδίδει, μάλλον. Από τη μεταφορά από τα αγγλικά στα ελληνικά. Να μιλήσουμε για νεότερα γύρω από το θέμα των σεισμικών ερευνών που είναι σε εξέλιξη και μελλοντικά ίσως της εξόρυξης σύντρομων ανθράκων. Ποια είναι τα νεότερα, κύριε Ευθυμίου, να ξεκινήσω από εσάς. Νεότερα είναι ότι είδαμε τις προάλλες στη Βουλή την κύρωση των νέων συμβάσεων που αφορούν την Εντολοκαρνανία, την Άρτα και την Πρέβεζα και μιλάω για χερσαίες εξορίξεις, όπου η κυβέρνηση προώθησε πάλι κάποιες συμβάσεις στη Βουλή για κύρωση με κάποιες εταιρείες όπως είναι η Total, πολυεθνικές μεγάλες, στο χώρο της εκμετάλλευσης των υδρογόνων ανθράκων και αρχίζει να μας προβληματίζει ιδιαίτερα γιατί βλέπουμε μια πορεία για όλη τη Δυτική Ελλάδα να έρχεται να εναρμονίζεται ώστε να γίνει πετρελαιοπαραγωγός περιοχή. Μαζί και τα Γιάννενα, η οποία σύμβαση έχει κυρωθεί από το 2014 και συγκεκριμένα η σύμβαση είχε καταψηφιστεί τότε από το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είχε κριθεί ότι είναι ετεροβαρής προς την εταιρεία και ότι δεν διασφαλίζει το περιβάλλον. Είναι γεγονός επίσης πως υπάρχουν ακόμα αντιδράσεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ψηφίζουν. Δηλαδή για τη σύμβαση αυτή, για το νόμο αυτό, για την αλλαγή των συμβάσεων, ο κύριος Φίλης εξέφρασε τις αντιρρήσεις του, λεκτικά τουλάχιστον, ψήφισε το νομοσχέδιο. Δεν ψήφισε, νομίζω, Δημαράς και Τσιρώνης, αν δεν κάνω λάθος, οι οικολόγοι. Ο κύριος Φίλης, όπως και άλλοι από το ΣΥΡΙΖΑ, δείχνουν ένα προβληματισμό. Ο κύριος Φίλης αναφέρθηκε πολύ συγκεκριμένα σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Αναφέρθηκε στο μοντέλο ανάπτυξης. Πρέπει να καθοριστεί τι μοντέλο ανάπτυξης πρέπει να έχει η χώρα. Αν θέλουμε να κάνουμε στο τέλος της εποχής των υδρογόνων ανθράκων, όπως λέγεται, γιατί σε 30-40 χρόνια θα έχουμε αλλάξει πηγές ενέργειας, την Ελλάδα πετρελαιοπαραγωγό περιοχή, με όποιες συνέπειες υπάρχουν πάνω σε αυτό το θέμα. Από την άλλη, μας είπε ξεκάθαρα ένα πράγμα που γνωρίζουμε, ότι η Παγκόσμια Τράπεζα από το 2019 σταματάει κάθε χρηματοδότηση για καινούριες έρευνες και εξορίξεις υδρογόνων ανθράκων. Πράγμα που σηματοδοτεί και την αλλαγή του μοντέλου του ενεργειακού της Ευρώπης. Μάλιστα. Οπότε αυτή τη στιγμή η Ελλάδα καλείται να αναλάβει το βάρος και να καλύψει ενεργειακά ίσως την Ευρώπη μέχρι αυτή να απεμπλεχθεί από τους υδρογονάνθρακες και να απεξαρτοποιηθεί από αυτό πλήρως. Αυτό μπορεί να το ξέρει κανένας ακόμα. Δεν ξέρουμε έτσι ποια θα είναι τα κοιτάσματα. Χαριτολογώντας το λέτε. Υπάρχουν εκτιμήσεις και πολύ πιθανόν αυτό να συμβαίνει. Και η Ελλάδα δεν ξέρουμε αν αξίζει να διαθέσει τόσο φυσικό κεφάλαιο και τον τουρισμό της και άλλους παραγωγικούς κλάδους όπως είναι η πρωτογενής τομέας, για να μπει σε αυτή τη διαδικασία να γίνει πετρελαιοπαραγωγός περιοχή. Το θέμα των περιοχών Natura που επίσης αναφέρθηκε, γιατί είπε και για την Ήπειρο ο Φίλης και είπε για τις περιοχές Natura ότι έπρεπε να υπάρξει μια πρόβλεψη. Ο Σταθάκης στη δήλωσή του πρώτων ημερίδων, στη δήλωση που είχε εκδοθεί μετά τη σύσκεψη με τους βουλευτές τους Ηπειρώτες, είχε πει ότι αποκλείονται οι περιοχές Natura από τις σεισμικές έρευνες και την εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων. Αλλά νωρίτερα δεν διασφαλίζεται. Αυτές οι δηλώσεις όμως δεν διασφαλίζονται από την νομοθεσία. Και το βασικό είναι η νομοθεσία. Μπορεί να λέμε ό,τι θέλουμε, αλλά ρητά στην νομοθεσία δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Ακόμα και μέσα στα Natura έχουν επιτραπεί έρευνες, αλλά και η σύμβαση ολόκληρη που αφορά το οικόπεδο Ιωαννίνων συγκεκριμένα, δεν έχει εξαιρεθεί καμία περιοχή Natura ούτε από τις εξορίξεις υδρογόνων ανθράκων. Ναι. Δεν είναι μόνο οι έρευνες. Ναι. Δεν υπάρχει καμία τέτοια εξαίρεση. Έγινε πρόταση να συμπεριληφθεί μια τέτοια ρητή διατύπωση και στο νομοσχέδιο για τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και δεν έγινε. Είχε γίνει η πρόταση αυτή για να μπει στην τροπολογία για το νομοσχέδιο των φορέων διαχείρισης, όπου κανείς δεν μίλησε και καταλαβαίνουμε ότι οι δεσμεύσεις αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης δεν τηρούνται. Μάλιστα. Κυρία Τσάτση, έχουμε νομίζω την άλλη εβδομάδα, την άλλη Δευτέρα ή Τετάρτη. Δεν είμαι σίγουρος, στην Ιγουμενίτσα μια εκδήλωση ενημερωτική, έτσι. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές υπόθηκε από κάποιους, ζητήθηκε από κάποιους, το υποσχέθηκε λίγο έτσι αόριστα ο Δήμαρχος ότι μπορεί να κάνουμε και εδώ μια ακόμα ενημερωτική μερίδα. Ναι, γενικά βλέπουμε πάρα πολλές ημερίδες να ξεπηδάνε. Εμείς αισθανόμαστε που ήδη έχουμε ζήσει δύο, ότι βιάζονται πάρα πολύ να πείσουν τον κόσμο, γιατί βλέπουν αυτό το κίνημα να ανοίγει, να εξαπλώνεται, να προβληματίζονται και άλλοι άνθρωποι, να ενημερώνονται.
από άλλες πηγές, δεν ενημερώνεστε σε μία μέρα για αυτά τα πράγματα. Και έτσι βλέπουμε να γίνεται και στις 6 του μήνα και στις 7 του μήνα στην Ιγουμενίτσα και στο Δήμο Σουλίου, η Μερίδα. Εμείς θα είμαστε εκεί. Μάλιστα. Αυτό δεν ξέρω στην Ιγουμενίτσα πώς προέκυψε. Το ενδιαφέρον υπάρχει για το Δήμο Σουλίου, έτσι, στο Δήμο Σουλίου. Και η Ιγουμενίτσας. Και η Ιγουμενίτσας. Θα γίνουν σεισμικές έρευνες και εκεί. Μα δηλαδή. Εκεί θα είναι το λιμάνι, από εκεί θα φεύγουν. Α, όχι σεισμικές έρευνες όμως. Εντάξει, υπάρχει ένα σχέδιο. Υπάρχουν και σεισμικές έρευνες. Και, ναι, 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 ναι. Ο Δήμος Ιγουμένητσας έχει γεωφυσικές. Μάλιστα, δεν το γνώριζα αυτό. Νόμιζα μόνο για το Δήμο Σουλίου. Γιατί για τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου μιλούσαμε πριν από λίγο καιρό. Το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου, κύριε Μπούρχα, είναι το μόνο Δημοτικό Συμβούλιο που δεν έχει αποφανθεί αυτή τη στιγμή στο οικόπεδο Ιωαννίνων, όπως χαρακτηρίζεται. Μάλιστα. Κατά τα λοιπά, κύριε Τσάτση, μετά τις ενημερωτικές μερίδες δεν υπήρξε καμιά άλλη εξέλιξη. Μου είχε κάνει εντύπωση το ότι είχε πει ο Δήμαρχος Αγορίου μετά τις ημερίδες ότι θα δούμε τι θα κάνουμε, αν μας ζητηθεί να ξαναγνωμοδοτήσουμε. Ανακάλεσε την απόφαση, νομίζω, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγορίου και την προηγούμενη. Και από ό,τι είχε πει ο Δήμαρχος, ο κύριος Σπύρου, θα το ξανασυζητήσει το θέμα αν ζητήσει, το ζητήσει η εταιρεία. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα ξαναζητήσει η εταιρεία να ξαναγνωμοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο πάντως. Αν θα ζητήσει η εταιρεία. Ναι, για τις σεισμικές έρευνες, να τις γίνει δεν δηλαδή ξέρω, ξανά παραχώρηση. Δεν ξέρω, έχει τέτοια δύναμη η εταιρεία να μην παρακάμπτει ένα Δήμο. Δεν ξέρω αν μπορεί δήμο. Να το κάνει ή αν ο Δήμος έπρεπε δηλαδή. Αυτά. Δεν το ξέρω. Αυτό είναι εντυπωσιακό που μου λέτε, δεν ξέρω και... Δεν ξέρω κάτι, αλλά λέω ότι εφόσον υπήρχε μια απόφαση, ανακλήθηκε η απόφαση, θα πρέπει να πάρει ο Δήμος Αγορίου ίσως απόφαση για να παραχωρήσει τις δημοτικές εκτάσεις που είναι πολύ μικρές. Οι δημοτικές εκτάσεις στο μικρό κομμάτι αυτό που βρίσκεται εντός Δήμους Αγορίου για τις σεισμικές έρευνες. Είναι μικρό. Ωστόσο, πολύ συμβολικό το τι θα πει ο Δήμος Αγορίου, νομίζω. Έτσι κι αλλιώς, μεκ των υστέρων, καταλάβαμε και εμείς και οι δημοτικοί μας σύμβουλοι τι συμβαίνει σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Οπότε εγώ φαντάζομαι και είναι προσωπική εκτίμηση, παρακολουθούν τα γεγονότα. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να πάρουν θέση για αυτό το πράγμα και για μένα είναι εξαιρετικά συμβολικό αυτό το ζήτημα του Δήμου Ζαγορίου. Το τι θα πει ο Δήμος Ζαγορίου. Οι σεισμικές έρευνες τώρα συνεχίζονται με προβλήματα, έτσι, με διαμαρτυρίες, εντάσεις. Πώς είναι, δεν έχω καιρό να ακούσω κάτι, να διαβάσω κάτι. Και εμείς, γιατί για κάποιο λόγο, εμείς φανταζόμαστε ότι λόγω όλης αυτής της φασαρίας, ας πούμε, που έχουμε προκαλέσει, οι σεισμικές έρευνες έχουν σταματήσει εδώ και λίγο καιρό. Πιστεύουμε ότι θα ξαναρχίσουν σύντομα και εμείς θα είμαστε εκεί. Σταματήσαμε πριν λίγο των αντιδράσεων, λέτε, που υπήρξαν. Εμείς το λέμε καιρό. Αυτό. Ναι. Τώρα δεν έχουμε τέτοια πληροφόρηση. Η εταιρεία, βέβαια, δεν αναφέρεται σε εμάς. Ναι. Άλλα νεότερα γύρω από το ζήτημα αυτό, δικές σας κινήσεις, νομίζω, στην Αθήνα. Συζητήθηκε το θέμα στην Πανυπηρωτική. Προχθές, κατά την κύρωση του νέου νόμου, νομίζω, ήταν αντιπροσωπεία σας εκεί. Ναι, βέβαια, ήμασταν έξω από τη Βουλή, κάποιοι από εμάς. Δεν μας ενόχλησε καθόλου που δεν ήμασταν εκατομμύρια χιλιάδες Έλληνες εκεί. Ξέρουμε πολύ καλά για ποιο σκοπό ήμασταν εκεί. Αυτό ήταν μόνο η αρχή. Θα θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα κλειό ασφυκτικό γύρω από τη Βουλή με αφορμή αυτό το ζήτημα, αλλά και με αφορμή αυτό το ζήτημα επιτέλους να καταλάβουν μέσα στη Βουλή ότι κάπου πρέπει να λογοδοτούν. Δεν υπάρχουν μόνοι τους. Υποτίθεται η δουλειά τους είναι να εξυπηρετούν εμάς. Μάλιστα, άρα ήταν ένα μήνυμα, λέτε, λίγο συμβολικό, έτσι, αυτό που προσπαθήσατε να στείλετε. Πιστεύουμε στα σύμβολα. Και στην πίτα του Υπηρώτη, την περασμένη Κυριακή, ήταν η παρουσία σας. Ναι, ναι, βέβαια. Από τους απασχολεί τους υπηρώτες, τους απόδημους υπηρώτες, το θέμα αυτό. Έχω την αίσθηση ότι τώρα όλοι αρχίζουν σιγά σιγά να τους απασχολεί αυτό το ζήτημα, γιατί όπως είπαμε, κανείς μέχρι τώρα δεν ήξερε. Και αν ήξερε, ήξερε μόνο ότι πάμε τώρα να αναπτυχθούμε, παιδιά. Εμείς δείχνουμε την άλλη άποψη. Οπότε όποιος ενημερώνεται, παίρνει θέση. Μάλιστα. Μια ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο του κ. Χουντή, του Ευρωβουλευτή, του ανεξάρτητου Ευρωβουλευτή επίσης. Κύριε Ευθυμίου. Ναι, έγινε ερώτηση από τον κύριο Χουντή και εντός στο διάστημα του ενός μήνα αναμένεται να υπάρξει και μια απάντηση σχετικά με αυτό. Είναι έντονα προβληματισμένος και ο κύριος Χουντής από ό,τι ακούσαμε σε ραδιοφωνητική του συνέντευξη. Αλλά το βασικότερο που ήθελα να πω είναι ότι και αυτό αφορά πιο πολύ τους υπηρώτες, γιατί για την Ήπειρο μιλάμε αυτή τη στιγμή, είναι ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει ακόμα
στη μεγάλη του πλειοψηφία για αυτό το θέμα. Οι δύο ημερίδες που προκλήθηκαν, γιατί ουσιαστικά προκλήθηκαν από τον κόσμο που έφερε αντίδραση σε αυτά τα σχέδια για εξόρυξη των αγωναθράκων στην Ήπειρο, δεν κάλυψαν τα κενά. Είναι προφανές ότι δεν κάλυψαν τα κενά, αλλά δείξανε και το μεγάλο πρόβλημα ότι δεν είχε γίνει καμία διαβούλευση. Και αυτό είναι πολύ βασικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα ότι μπορεί να αλλάξει ολοκληρωτικά χαρακτήρα η Ήπειρος έτσι όπως τη γνωρίζουμε. Γιατί η εξορύξη τρομοναθράκων είναι μια πολύ εντατική βιομηχανία. Και έχουν και επιπτώσεις. Αναγκαστικά αυτή η δουλειά δεν γίνεται χωρίς να μην υπάρχουν επιπτώσεις. Όποιος λέει κάτι τέτοιο, λέει ψέματα. Χαρακτηριστικά θα πούμε επιπτώσεις που αναφέρονται μέσα στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που έχουν να κάνουν με τα νερά, τους οικοτόπους και η φυσική αποκατάσταση προβλέπεται να είναι σε βάθος κάποιων δεκαετιών. Λοιπόν, αν ενημερωθούν οι υπηρώτες σχετικά με τις επιπτώσεις αυτών των έργων, οι οποίες θα πιέσουν και παραγωγικούς κλάδους όπως είναι ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός, δεν νομίζω ότι θα είναι θετική σε μια τέτοια εξέλιξη. Από την άλλη, δε, το προσδοκόμενο όφελος, όπως φαίνεται και από τις μελέτες, δεν είναι κάτι που πείθει και θα φέρει ανάπτυξη στην Ήπειρο. Και εδώ μπαίνει το θέμα του αναπτυξιακού μοντέλου της Ηπείρου. Αυτό που έλεγε χθες ο κύριος Καραγιάννης και ακούσαμε πριν. Ναι, είναι σωστή άποψη αυτή που λέει ότι να δούμε λίγο σε ένα χρόνο, δύο, που θα τελειώσουν οι σεισμικές έρευνες και θα έχουμε την προεκτίμηση, ας το πούμε έτσι, για τα κοιτάσματα υδρογονατράκων στην περιοχή, να το θέσουμε και το θέμα στους ηπειρώτες, ίσως και εν ώψη κάποιων εκλογών. Και να πούμε ότι ή διαλέγεις αυτό ή διαλέγεις το άλλο. Είναι σωστό να θέτουμε αυτή τη στιγμή το τι μοντέλο ανάπτυξης θέλει η Ήπειρος, αλλά όχι παράλληλα να τρέχουν οι γεωφυσικές έρευνες. Γιατί έχει δοθεί η λαθασμένη εντύπωση στους πολίτες, η οποία δεν ξέρω γιατί, ας πούμε, επικρατεί αυτή η άποψη, γιατί είναι λανθασμένη, η οποία λέει το εξής. Θέλουμε να ξέρουμε τι έχουμε, σαν φυσικό, σαν ορυκτό πλούτο. Και αυτό δεν είναι κακό, στην Ήπειρο. Και αυτό δεν είναι κακό. Και έτσι όπως ακούγεται, φυσικά ο κάθε πολίτης που το ακούει λέει, βεβαίως δεν είναι κακό μία έρευνα, αλλά εδώ δεν έχουμε μία σύμβαση που αφορά έρευνα. Έχουμε μία σύμβαση. Ναι, είναι πακέτο. Σύμβαση και έχουμε μία σύμβαση που αφορά έρευνα και εξόρυξη. Και το ρήμα να έχουμε είναι λάθος το πρόσωπο που χρησιμοποιείται. Ούτε το να δούμε. Η εταιρεία θα δει, ο μισθωτής δηλαδή, τι υπάρχει και θα το εκμεταλλευτεί. Το ελληνικό δημόσιο έχει μισθώσει το οικόπεδο για 20, 30, 40 χρόνια. Η εταιρεία από εκεί και πέρα θα κάνει την έρευνα. Αν υπάρχουν κοιτάσματα, θα προχωρήσει και στην παραγωγή και θα αποδίδει φόρους και μισθώματα στο ελληνικό δημόσιο. Χωρίς να μας ρωτήσουν δηλαδή, λέτε, έτσι. Θέλω να πω ότι δεν έχει διασφαλιστεί κανένα κέρδος από την αρχή για το ελληνικό κράτος ή για την Ήπειρο ειδικότερα. Είμαι έτσι κι αλλιώς αντίθετος και είμαστε σε αυτή την πρωτοβουλία με αυτό το μοντέλο ανάπτυξη για την Ήπειρο. Αλλά και για τους ανθρώπους που νομίζουν ότι θα έρθει κάποια ανάπτυξη, κάποια οικονομικά ωφέλη, τους λέμε ξεκάθαρα ότι αυτό δεν έχει διασφαλιστεί και πολύ πιθανόν από ό,τι έχουμε δει και από άλλες βαριές βιομηχανίες όπως είναι η εξόρυξη Χρυσού στη Χαλκιδική, δεν έχει αποφέρει ούτε ένα σεν στα ταμεία του κράτους. Ναι. Οπότε θα βάλουμε μια επιχείρηση, μια βιομηχανία τόσο εντατική στην Ήπειρο, η οποία, αν θέλετε να πούμε και το άλλο, θα μειώσει και την ποιότητα ζωής που έχουμε εδώ οι Ηπειρώτες, που απολαμβάνουμε μία από τις καθαρότερες περιφέρειες της Ευρώπης, που θέλουν να μας πείσουν ότι είναι και η φτωχότερη. Όχι, είναι βάσει των στοιχείων του ΑΕΠ και όλα αυτά, είναι φτωχότερη. Φτωχότερη. Όχι της Ευρώπης, της Ελλάδας. Είναι μία από τις φτωχότερες στην Ευρώπη και μία από τις φτωχότερες της Ελλάδος. Δεν είναι ψέμα όσον αφορά τους οικονομικούς δείκτες. Όσον αφορά το φυσικό πλούτο και τις δυνατότητες που υπάρχουν για ανάπτυξη έξω από υδρογονάνθρακες. Είμαστε πλούσιοι. Είναι πλούσιοι. Και αν θέλουμε να κρατήσουμε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα, πρέπει αυτή τη στιγμή όλοι να πάρουμε μια απόφαση και να δούμε τι θα κάνουμε με τους υδρογονάνθρακες. Γιατί ίσως θα είναι και η ταφόπλακα για κάθε συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει η Ήπειρος. Κυρία Τσάτση, για να κλείσω με εσάς, είναι ανάγκη να γίνουν και άλλες ημερίδες. Αυτό καταλαβαίνω, λέει και ο κύριος Ευθυμίου, ότι χρειάζεται περισσότερη κουβέντα. Το έλλειμμα της διαβούλευσης και της ενημέρωσης φάνηκε με αυτές τις δύο ημερίδες. Κραυγαλαία φάνηκε. Άρα είναι απέτηση, νομίζω, και ανάγκη να συνεχιστούν οι διάφορες εκδηλώσεις. Βεβαίως πρέπει να γίνουν πολλές ημερίδες, πιστεύω εγώ. Απλά οι επιστήμονες, οι ειδικοί που θα έρθουν να μας ενημερώσουν, να μην είναι αυτών των κλάδων. Να είναι κοινωνικοί επιστήμονες, να είναι ειδικοί του marketing, να μας μιλήσουν για το brand name, το οποίο εμείς το συζητάμε πάρα πολύ, ότι
θα χαραμιστεί, ας πούμε, για να βγάλει κέρδος ή ρεψόλη όποια, όποιος πετρελαϊκός κολοσσός. Λες και νομίζω κοροϊδευόμαστε λίγο όλοι μεταξύ μας. Λέμε μήπως η ρεψόλη ή όποια εταιρεία είναι, θα μας φροντίσει, θα δώσει αυτά που πρέπει, μα είναι δυνατόν. Υπάρχει άνθρωπος που πιστεύει ότι οι πετρελαϊκές σκέφτονται τον τόπο στον οποίο εισβάλλουν για να δραστηριοποιηθούν. Δηλαδή, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Εγώ δεν είμαι τόσο απόλυτος. Εντάξει, είδατε τη σύμβαση. Έβλεπα τις προάλλες μια είδηση για στην Καβάλα, πάνω στον Πρίνο. Ναι. Και μια εκδήλωση εκεί, με την οποία η τοπική κοινωνία υποδέχθηκε την. Η τοπική κοινωνία εννοείται η αυτοδιοικητική. Αυτοδιοικητική, ο παπάς ήταν ο Μητροπολίτης. Θέλετε τώρα να μιλήσω λίγο εκτός. Εντάξει, αυτοί εκπροσωπούνται βάσει των δημοκρατικών εκλογών. Εντάξει, αλλά τώρα μιλάμε. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί να κρύβουμε τα λόγια μας. Εάν ο Μητροπολίτης. Δεν είδα ένα είδος αντίδραση απ' έξω, ας πούμε, κάποιον κόσμο να φωνάζει. Δυστυχώς, γιατί ο κόσμος έχει πάρα πολλά μέτωπα και είναι πολύ κουρασμένος. Ωστόσο, να λέμε ότι η τοπική κοινωνία τους υποδέχτηκε και τι καλά που προχωράμε, αφού δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ από αυτή την ιστορία. Υπάρχει πρόβλημα εκεί στην Καβάλα μέχρι σήμερα. Όλοι πάνε στη Θάσο, στον Πρίνο δεν πάνε. Δεν πάει κανείς να δει τα γεωτρύπανά τους. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, δεν επηρεάζουν όμως ούτε τον τουρισμό. Αν θέλετε, γι' αυτό αυτό λέω. Δεν λέω αν είναι καλές ή κακές οι γεωτρήσεις. Αλλά δεν έχουμε επηρεάσει μέχρι στιγμή. Δεν έχω καταλάβει. Ποιος ξέρει πώς θα μπορούσε να είναι η Θάσος, που είναι ένα υπέροχο νησί, χωρίς τον Πρίνο. Και αν θα επισκέπτονταν και τον Πρίνο οι άνθρωποι. Κανείς δεν πάει στον Πρίνο. Γιατί? Και η τοπική κοινωνία έχει πάρει κάτι από τον Πρίνο. Να μας το πει η τοπική κοινωνία τότε αυτό. Θέλουμε πολύ να μάθουμε τους απλούς κατοίκους όμως. Mm-hmm. Όχι τον Μητροπολίτη και τους αυτοδιοικητικούς και ξέρω εγώ τι. Ξέρουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα. Μην μας κοροϊδεύουν τώρα. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνουμε τις ανάγκες της εταιρείας, των ανθρώπων της αυτοδιοίκησης, αλλά εμείς είμαστε απλοί πολίτες. Και μάλιστα, δεν μας κοροϊδεύουν εύκολα. Mm-hmm. Είναι απλά το ζήτημα. Και όσον αφορά κάτι, ήθελα να πω για τη Eurostat και αυτό που συνέχεια ακούμε, ότι η Ήπειρος είναι η πιο φτωχή κτλ. Τώρα άκουσα για πρώτη φορά, νομίζω, ότι και όλη η Δυτική Ελλάδα είναι η πιο φτωχή. Τη σύμπτωση, επειδή στη Δυτική Ελλάδα θα γίνουν τώρα, όλη η Δυτική Ελλάδα, η μισή χώρα θα γίνει ξαφνικά πετρελαιοπαραγωγός. Θα επαναλάβω, αγαπημένη μου Τάκα, από το μάθημα στατιστικής μου. Mm-hmm. Γιατί, όπως σας είπα, εγώ θέλω ημερίδες με κοινωνικούς επιστήμονες να αφουγκραστεί το χτύπο και τις ανάγκες της κοινωνίας. Όχι άλλους γεωλόγους, όχι άλλους ορυκτολόγους. Καταλάβαμε, ακούσαμε και όποιος θέλει μπορεί να το ψάξει εξάλλου. Αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν έχουν κάτι καινούριο να μας πούνε. Αυτό που δεν έχουμε ακούσει είναι τι σημαίνει για μια κοινωνία αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σε σχέση με τη στατιστική για τη Eurostat που κανείς δεν θέλει να την αμφισβητήσει, εγώ θα πω το εξής. Ότι η στατιστική είναι σαν το πικίνι μιας γυναίκας. Το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ γιατί είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, αφήνει να φανούν όλα εκτός από τα πιο σημαντικά. Αυτό συμβαίνει και στην Ήπειρο. Είναι πιο φτωχή αλλά και πιο πλούσια. Ανάλογα το κριτήριο που έχουμε. Μάλιστα. Κύριε Φημίου, κάτι θέλατε να πείτε για να κλείσουμε. Ήθελα να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο και να πω ότι αξίζει ο κόσμος που έχει και πρόσβαση, ειδικά ο νεότερος στο διαδίκτυο. Και για να μην πάρουμε το παράδειγμα της Αλβανίας, που είπαμε ότι είναι μια ανεπτυγμένη, θα τη λέγαμε, χώρα. Να πάμε στην Ιταλία, που είναι πιο σύγχρονη χώρα από την Ελλάδα και έχει και παραγωγικούς κλάδους πολύ δυνατούς και βιομηχανία πολύ δυνατή. Mm-hmm. Σε μια αντίστοιχη περιοχή που λέγεται Μπασιλικάτα, περιφέρεια, με ποτάμια, δάση, όπως είναι η Ήπειρος, γύρω στο 98, αν δεν κάνω λάθος, πήγαν οι εταιρείες να κάνουν έρευνες και να εντοπίσουν κοιτάσματα, όπου και τα εντοπίσανε και άρχισε η άντληση. Υπάρχουν ρεπορτάζ που έχουν γίνει στη γειτονική μας χώρα, καθώς λεγόταν ότι είναι η πιο φτωχή περιφέρεια της Ιταλίας και δείχνει την καταστροφή που έγινε σε αυτόν τον τόπο. Και θα μιλήσω και μόνο για την υγεία και όχι σε όλα τα άλλα, γιατί καταστράφηκαν και η παραγωγική κλάδη και ο τουρισμός. Υπάρχει 300% αύξηση στα λεμφώματα και στη λευχαιμία. Και γνωρίζουμε ότι όπου υπάρχουν δραστηριότητες με πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες, όπως λέγονται, η οξία λευχαιμία θερίζει. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη, γιατί η δημόσια υγεία, γενικότερα η υγεία, είναι το αγαθό που δεν εξαγοράζεται με όλο τον χρυσό του κόσμου. Περισσότερη ενημέρωση λοιπόν, σε αυτό συμφωνούμε όλοι και εδώ είμαστε στη διάθεσή σας για να σας φιλοξενούμε την κάθε άποψη και το θέμα αυτό. Ευχαριστώ που είσαστε εδώ. Καλό βράδυ. Προχωράμε την υφυπουργία.